Δύο μόλις ημέρε πριν φτάσει ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Γκί Περντογάν στην Αθήνα και η Άγκυρα έδωσε ένα ακόμη δείγμα τη αναλύωτη αναθεωρητική τη πολιτική. Η Ελλάδα, ω έχει το δικαίωμα, εξέδωσε την ΟΤΑΜ A4368 23, με την οποία δέσμευσε τρει περιοχέ για αεροναυτική άσκηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τη αεροπορία από τι 8 Δεκεμβρίου έως τι 14 του μήνα. Η Τουρκία λοιπόν προχώρησε στην έκδοση τη ΝΟΤΑΜ a 9211 κάθετος 23 στην οποία αναφέρει πως η Ελλάδα παραβιάζοντας τη συνθήκη της Λοζάνης και την αποστρατιωτικοποίηση νησιών που αυτή ορίζει, προχωρά σε άσκηση και στην ΟΤΑΜ που έχει εκδώσει περιέχει τα νησιά Χίο, Σάμο και Ψαρά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. 48 ώρες δηλαδή πριν πατήσει το πόδι του στην Αθήνα Ορντογκάν προστάζει να μην γίνουν ασκήσεις στα ελληνικά νησιά. Να θυμίσουμε πω, σύμφωνα με τα όσα μετέδιδε το TRT προχθέ, ο Ερντογάν προέβη σε δηλώσει και απάντησε σε ερωτήσει δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της θύσης επιστροφής από το Ντουμπάι, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για την Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα, που πραγματοποιήθηκε στο Expo City Dubai στο πλαίσιο τη 28η διάσκεψη των μερών τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Απαντώντας την ερώτηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία δήλωση τις τελευταίες ημέρες. Είπε ότι είναι επιτακτική συνεργασία με την Τουρκία. Τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη. Θα ξεκινήσει μια νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασία. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είπε: Ευχή μα είναι να έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή. Φυσικά έχουμε διαφορέ απόψεων και υπάρχουν βαθιά ζητήματα που δεν μπορούν να επιληθούν γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχουν και κεφάλαια που μπορούμε να τα λύσουμε αμέσω και τα οποία θα διευρύνουν τη βάση συνεργασία. Εάν ξεκινήσουμε μία νέα εποχή, τηρήσουμε τι υποσχέσει που έχουν δοθεί και αναπτύξουμε αυτέ τι σχέσει σε ένα επίπεδο απαλλαγμένο από εξωτερικέ επιρροέ, είμαι σίγουρο ότι θα βγούμε κερδισμένοι. Η αντίληψή μα στην εξωτερική πολιτική δεν είναι να κερδίζω πάντα εγώ και η άλλη πλευρά να χάνει. Θα πάμε στην Αθήνα με αντίληψη win-to-win. -win. Εκεί θα συζητήσουμε τόσο τις διμερείς μα σχέσεις, όσο και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις που ταιριάζουν στο πνεύμα της νέας εποχής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.